Καλημέρα. Βρίσκομαι στο φαράγγι του Κουρταλιώτη, σε ένα εντυπωσιακό φαράγγι από τα πιο γνωστά εδώ του νομού Ρεθύμνου. Πριν 2 χρόνια είχα κατέβει κάτω στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου και είχα δει τους καταράκτες από ψηλά. Αυτή τη φορά θα επιχειρήσω να κατεβώ, να μπω μέσα στους καταράκτες. Έχω πάρει το μονοπάτι τώρα που κατεβαίνει κάτω στην κήτη του ποταμού. Θα χρειαστεί λίγα μέτρα από ό,τι έχω διαβάσει για να φτάσει στους καταράκτες. Θα χρειαστεί κιόλας να κολυμπήσουμε για αυτά τα 20 μέτρα. Αλλά αυτό που θα δούμε πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Όλη τη διάρκεια που κατεβαίνουμε κάτω στο φαράγγι έχει σκαλοπάτια που αυτό κάνει εύκολη την πρόσβαση στην κήτη του ποταμού και ασφαλή, θα έλεγα. Έχουμε φτάσει στο χαμηλότερο σημείο εδώ του φαραγγιού, το ποτάμι είναι ακριβώς δίπλα μας. Λίγα σκαλάκια μας απομένουν για να κατεβούμε ακριβώς μέσα στο ποτάμι. Ο κόσμος ήδη είναι αρκετός, βλέπετε πίσω μου τι γίνεται, πίσω εκεί, και κατεβαίνει ακόμα περισσότερος. Για να φανταστείτε ότι η ώρα είναι 9 το πρωί. Πιο μετά στο πάρκινγκ, πραγματικά επειδή έχω περάσει, δεν μπορείς να παρκάρεις πουθενά. Παρκάρουν μέσα στον δρόμο. Έχει τρομερό κόσμο, έχει γίνει πάρα πολύ γνωστό αυτό το φαράγγι τα τελευταία χρόνια. Πάμε να συνεχίσουμε. Ήδη έχω φτάσει στο σημείο που είμαι μέσα στο ποτάμι. Είναι για τολμηρούς, πραγματικά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο παγωμένο είναι. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή κολυμπάω. Πάω στο πιο στενό σημείο του φαραγγιού. Όσο προχωράω, το συνηθίζω το κρύο το νερό. Βλέπετε, νερά τρεχούμενα πέφτουν ακριβώς από πάνω μου. Εντάξει, είναι απίστευτο. Κοιτάξτε, φοβερό. Είναι εκπληκτικό. Είναι φοβερό, είναι φοβερό. Κοιτάξτε πίσω μου, κοιτάξτε πίσω μου, μαγεία. Απίστευτο, απίστευτο. Ωραία, παιδιά! Φοβερό! Δεν υπάρχουν λόγια, δεν υπάρχουν λόγια. Πλησιάζω στους καταράκτες τώρα. Δεν ξέρω πόσο κοντά μπορώ να φτάσω. Αλλά, παιδιά, μόνο και μόνο αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή είναι εκπληκτικό.
Αυτή τη στιγμή είμαι μόνος μέσα στο χαράκι, μέσα εδώ στο ποτάμι. Μόνο ο άλλος είναι ο στολμηρός. Αργότερα βέβαια θα γίνει πολύ εδώ μέσα. Τώρα σας είπα είναι 2:30 η ώρα το πρωί. Αλλά αυτή την ώρα ήθελα να έρθω εγώ, έτσι ώστε να μην έχει, να μην γίνει το χαμός που γίνεται το μεσημεράκι. Φτάνω όσο πιο κοντά στους καταράκτες μπορώ. Εντάξει, δεν υπάρχει το μέρος, δεν υπάρχει. Βρήκα ένα σκηνή και θα προχωρήσω λίγο ακόμα πιο κοντά στον καταράκτη. Παιδιά, αν έρθετε ποτέ στο Ρέθυμνο, αξίζει να έρθετε εδώ πέρα. Είναι φοβερά. Εδώ φτάσει ακριβώς δίπλα του καταράκτη. Τα κατάφερα με το σκηνή, βέβαια, με το βοήθεια του σκηνού. Βλέπετε πόσο υπέροχα, πόσο πανέμορφα, πόσο εκπληκτικά είναι εδώ. Παιδιά, φοβερό. Τώρα στην ουσία με παρασύνει στο ποτάμι. Φοβερό, φοβερό. Και τώρα αυτή τη στιγμή έρχεται και άλλος κόσμος. Τώρα ξανακολυμπάω για να γυρίσω πίσω. Εντάξει παιδιά, αυτό που είδα ήταν εκπληκτικό. Καταλαβαίνω γιατί έρχεται τόσος κόσμος εδώ στο σημείο. Τώρα η δύσκολη στιγμή της ανάβασης ξανά προς τα πάνω. Αλλά ήταν τόσο υπέροχο αυτό που είδα που αξίζει τον κόπο. Αυτή τη στιγμή κατεβαίνει άπειρος κόσμος κάτω. Πιστεύω ήμουν την κατάλληλη στιγμή. Σε λίγο δεν μπορώ να φανταστώ τι θα γίνει κάτω. Εδώ είναι το μεταφούδιο στα γόνατα. Εδώ δεξιά μου πηγαίνει η Διεθνή Εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Από εδώ, εδώ που πήγαμε εμείς πριν λίγο, πήγαμε μέσα στο ποτάμι. Πάνω στο σπίτι Έλα! Πρώτος! Πάμε! Πρώτος! Εκεί! Εκεί θα πάμε! Πήγαμε!
Μπράβο. Κατέβηκε στο φαράγγι, ε? Ναι. Ωραία. Καταράστες ακριβώς από πάνω. Κάπου εκεί κάτω ήμουνα κι εγώ. Αλλά και από εδώ πάνω η θέα πραγματικά είναι απίστευτη. Είναι πολύ όμορφη καταράστες. Μπορείτε να τις απολαύσετε κι εσείς. Ένα σημείο το οποίο φαίνονται ακόμα καλύτερα οι καταράκτες. Ακριβώς εδώ από κάτω βρισκόμουν πριν λίγο, στο μεγάλο το καταράκτη. Και εδώ πίσω μου είναι η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Συνεχίζω τώρα την τελική ανάβαση για να βγούμε πάνω στον δρόμο, να πάρουμε το αυτοκίνητο. Η δύσκολη ανάβαση με τα πολλά σκαλάκια. Αλλά παιδιά, πραγματικά αξίζει αυτή την κούραση για να κατεβείτε εδώ σε αυτό το παράγι. Είναι εύκολα προσβάσιμο. Κάντε ένα κόμπο και ελάτε. Για μένα αξίζει να κατεβείτε και κάτω στο ποτάμι για να δείτε από κοντά τον καταράκτη. Το νερό είναι λίγο παγωμένο, αλλά εντάξει, αντέχετε.